Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα βεβαίως λείπουν από το Κοινοβούλιο οι υπόλοιποι εκ των βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που διεκδικούν το αξίωμα του αρχηγού. Φαντάζομαι όμως ότι στοιχίζονται όλοι στις θέσεις της κυρίας Γεννηματά. Συνεπώς, να περιμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών, να επιστρέψουν ξανά στις υψηλές εισφορές, καθώς θα καταργηθεί, όπως είπατε, να το θυμούνται, και ο κύριος Βρούτσης επίσης υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου 4387 και επιστροφή σε όλο το σύστημα εκείνο το οποίο τους οδήγησε στην κατάσταση αυτή του τεράστιου χρέους. Να το λέτε συνεχώς, για να ξέρουν τι έχουν να πάθουν, καθώς ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι και η ελεύθερη, η μεσαία τάξη είναι υποστηρίζει κυβερνήσεις, να ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση συνεπώς, να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Είπατε γιατί χαλάσαμε τον νόμο Λοβέρδο, ο οποίος τα πήγαινε καλά, και γιατί δεν τηρήσαμε και το mail Χαρδούβελη. Αν πράγματι πήγαινε καλά, μια και ψηφίστηκε το 2010 ο νόμος 3863, ο λεγόμενος νόμος Λοβέρδου, γιατί μετά αρχίσανε οι μειώσεις 50 δισεκατομμύρια κοντά σε μια πενταετία? Όταν μάλιστα η δέσμευση ήταν ότι η δημοσιονομική δαπάνη για τις συντάξεις δεν θα ξεπεράσει το 13% του ΑΕΠ, γιατί τόσο ήταν τότε. Το 13% του ΑΕΠ, με το ΑΕΠ σε ύψος 226 δισεκατομμυρίων εκείνη τη χρονιά. Άρα, με τον νόμο Λοβέρδου θα είχαμε 13% συνεχώς. Έλα όμως που πήγε στο 17% το 2015, σημαίνει πάνω από 8 δισεκατομμύρια μέτρα μόνο για τις συντάξεις. Και άλλες μειώσεις δηλαδή. Συνεπώς, κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, σύν 8, θα φτάνουμε κοντά στα 60 δισεκατομμύρια. Αυτό λέει απλώς η πραγματικότητα. Δεν το πειράξαμε εμείς το νόμο Λοβέρδου. Είχε ήδη ανατραπεί μέσα σε 5 χρόνια και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, εκτός αν εμείς προχωρούσαμε σε τόσο μεγάλες μειώσεις, πράγμα που δεν κάναμε. Και ο μόνος τρόπος για να μην κάνουμε αυτές τις μειώσεις, θέλω τεκμηρίωση μετά για όποιον πάρει το λόγο και να μου εξηγήσει πώς θα γινόταν να διατηρηθεί το 13% το ΕΠ ως δαπάνη συνταξιοδοτική, παρά τα όσα συνέβησαν στο μεταξύ. Επειδή ακούει και ο κόσμος και ακούνε και οι συνταξιούχοι, πήρα ένα μήνυμα νωρίτερα. Δεν του λέτε του κύριου Βρούτση να έρθει να μας τα πει και εμάς, που μέχρι το 2014 σφαγιάστηκαν οι συντάξεις και καμία μείωση δεν είχαμε μετά? Ισχυρίζεστε ότι θα έχουμε 40-50%, δεν ξέρω πόσο λέτε, από το 19 και μετά. Το λέτε βεβαίως αυθαιρέτως, παρόλο που στον νόμο προβλέπω ότι μέχρι 18% το ανώτατο. Και έχουμε πει και θα επιβεβαιωθεί. Άλλωστε, οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην επίκαιρη επερώτηση που συζητούμε σήμερα ήδη έχουν απαντηθεί, διότι είχαν δοθεί το Μάρτιο και η πραγματικότητα ανέτρεψε πλήρως όλες τις ερωτήσεις, διότι κατάρρευση εσόδων δεν έχουμε. Μιλούσε για κατάρρευση εσόδων. Μιλούσε για ανοργανωσιά και μη λειτουργία του ΕΦΚΑ και έχουμε πάρει τα εύσημα από τα τεχνικά κλιμάκια ότι ανάλογα εγχειρήματα σε οποιαδήποτε χώρα δεν είχαν τέτοια αποτελέσματα θετικά μέχρι αυτή τη στιγμή. Και μας κατηγορείτε για τις συνέπειες των πολιτικών που είχατε πριν, για το προηγούμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο παρήγαγε οφειλέτες. Με ρώτησε ο κύριος Κουτσούκος τι θα κάνω με τους συμπατριώτες μου στην Κρέστανα που καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις από τον ΟΑΕ. Να του πω λοιπόν ότι είναι του παλιού συστήματος παράγουγες αυτές τις συνέπειες. Αυτό που καταργήσαμε εμείς. Από τον νόμο 4387 δεν υπάρχει ΟΑΕ και ΟΓΑ. Απλή λογική είναι η απάντησή μου. Και πράγματι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που προκαλούσε το προηγούμενο σύστημα, το οποίο καταργήσαμε με τον νόμο 4387 και έχει στραγγαλίσει πάρα πολύ κόσμο και είναι μία από τις πρωτοβουλίες τις νομοθετικές που πρέπει να πάρουμε στο επόμενο διάστημα, διότι τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουμε πάρει μετά το Μάιο του 2016 και όχι για να καταργούμε τον νόμο 4387. Δεν υπάρχει ούτε μία διάταξη που να καταργεί διάταξη του νόμου 4387, εκτός αν
διαφωνείτε με τον περιορισμό που είναι επέκταση διάταξης στην μείωση την ανώτατη ως προς το ποσοστό 30% για τους δημοσίους υπαλλήλους που φέρνουν πρόορη σύνταξη. Δηλαδή τι να κάνουμε. Και φυσικά ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θα προχωράμε σε βελτιωτικές διατάξεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όπως αυτή για την οποία προβλέψαμε την υποστήριξη στους πάσχοντες ψυχικά ή αυτή που προβλέψαμε για την συνταξιοδότηση, πράγμα που δεν ίσχυε, για τους φυλακισμένους. Να μπορούν να παίρνουν σύνταξη και οι φυλακισμένοι, όπως και μια σειρά άλλες διατάξεις, τις οποίες φυσικά θα πάρουμε και στο μέλλον, που όμως δεν καταργούν τον νόμο 4387. Το Ταμείο των Μηχανικών αύξησε 61%, κύριε Βρούτση, είχε από τις δικές σας διατάξεις και πνίγηκαν οι άνθρωποι. Και περάσαμε διάταξη να μπορούμε να αποσυνδέσουμε την ιδιότητα από την υποχρέωση ασφάλισης για να διασώζονται σε αυτές τις ασφιχτικές συνθήκες που έχετε δημιουργήσει με τόσες υψηλές εισφορές, οι οποίες φυσικά με το νόμο 4387 ευτυχώς για αυτούς και αυτές αντιμετωπίστηκαν, διότι πια πάνε οι άνθρωποι με το καθαρό τους εισόδημα. Και εκεί έχουμε πραγματικά μια βελτιωμένη για τους ασφαλισμένους προσαρμογή, διότι πλέον είναι το καθαρό εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών, άρα μόνο εκείνοι που έχουν καθαρό εισόδημα καταβάλουν και έχουμε πει ότι στη διαδικασία αυτή, και το είχαμε πει από την ψήφιση ακόμα του νόμου 4387 και όσες συζητήσεις ακολούθησαν, θα πάρουμε μέτρα βλέποντας το σύστημά μας πώς λειτουργεί να προχωράμε σε βελτιωτικές όπου χρειάζεται ρυθμίσεις. Τέτοιες θα υπάρξουν και για τη συντάξη χειρίας. Αλλά από ένα παράδειγμα, ήμουνα στην επαρχία προχθές, 43 ετών ήταν η μητέρα ενός ανήλικου παιδιού 3 ετών, νόμιζε, γιατί με αυτά που ακούει από εσάς, ότι δεν θα παίρνει σύνταξη, θα παίρνει μόνο για 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 46. Και μου λέει, και εγώ τι θα κάνω μετά. Τέτοια λέτε και τρομάζετε τον κόσμο. Διότι αγνοούσε ότι θα παίρνει σύνταξη άλλα 21 χρόνια, δηλαδή μέχρι να γίνει 64 ετών, και όπως σαφώς λέμε στην εγκύκλειό μας, δεν θα πάψει να καταβάλει τη σύνταξη χειρίας σε όσους ξεπερνούν τα 55 έτη, λαμβάνοντας σύνταξη επειδή έχουν ανήλικα παιδιά. Και ηρέμησε η γυναίκα. Τέτοια μη λέτε στον κόσμο. Δεν υπάρχει λόγος να πλήττετε όλοι το σύστημα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Δεν κάνετε καλό ούτε στην κοινωνία ούτε στην προοπτική για ένα σύστημα το οποίο πρέπει να κρατάμε με ευλάβεια σε βιώσιμη πορεία και να το αναπτύσσουμε. Διότι και είναι στεκήρικες μιας καταστροφής που δίνει νερό στην ανάπτυξη μιας άλλης λογικής, αυτής που ήδη έχει πλασαριστεί για αναπλήρωση των συνδεστή αναπλήρωση των συντάξεων 29%. Δηλαδή 290 ευρώ συντάξεις υπόσχεστε με τις μελέτες που ξέρω πολύ καλά και έχουν άλλωστε αναφερθεί σε σχετικά φόρα στα οποία συμμετείχα και εγώ ως πρόταση για το μέλλον. Είναι η δική σας ιδεολογική η θεωρητική που αυτά προετοιμάζουν. Και αν πάρουμε τις μετρητές και αυτό, και δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητήσω τις προθέσεις του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κοινωνική ανισότητα είναι ένα φαινόμενο φυσικό, όπως συμβαίνει ο άνθρωπος να είναι διαφορετικός από το διπλανό του ή δεν ξέρω ποια άλλη θεωρία θα ανακαλύψετε, μπορώ να υποθέσω ότι πράγματι αυτό ονειρεύεστε, ένα σύστημα όπου ο ισχυρός θα μπορεί να έχει κάλυψη των αναγκών της ζωής του, ο ανίσχυρος να ζήσει όπως να είναι. Εμείς αυτή την πολιτική της ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης θα τη συνεχίσουμε. Θα βελτιώνουμε αυτά που πραγματικά πρέπει να βελτιώσουμε και βλέπουμε συνεχώς τα μέτρα με μεγάλο ενδιαφέρον, με μεγάλη προσοχή, όπου και αν έρχονται από την κοινωνία, από τους πολίτες, οι σχετικές παρατηρήσεις για μας είναι οδηγός σκέψης, αναζήτησης των καλύτερων λύσεων και δεν είμαστε σε άλλη προσπάθεια παρά μόνο στο ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Να τελειώσω με τον χρόνο μου αυτό, λέγοντας ότι οι συντάξεις των αγροτών ποτέ δεν δίνονταν τον Ιούλιο. Άρχιζαν να δίνονταν τον Ιούλιο και να σας ενημερώσω ότι τον Ιούλιο εμείς δίναμε συντάξεις για τους γεννημένους το 47 και το 46. Άρα ποτέ δεν συνέβαινε να εξαντλούνται όλες οι συντάξεις με μιας τον Ιούλιο. Ποτέ και σε καμία χρονιά.
Τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα. Οι συντάξεις που είχα δηλώσει ότι θα δοθούν τον μήνα Αύγουστο δόθηκαν. Το μήνα Σεπτέμβριο θα δοθούν 4.000 και κάθε ένα από τους επόμενους μήνες από 3.000 κάθε μήνα και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Δεκέμβρη του 2017 με πλήρη κάλυψη των αναγκών των αγροτών όπως το είχαμε δεσμευθεί και το εφαρμόσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.